Το συγκεκριμένο ψηφιακό μαθησιακό αντικείμενο ονομάζεται πληροφόρηση και παραπληροφόρηση για τα εμβόλια και είναι ένα εκπαιδευτικό ψηφιακό μικροπεριβάλλον το οποίο συνδυάζει διάφορα επιμέρους κείμενα. Ο στόχος του είναι να εισάγει τους μαθητές με τα χαρακτηριστικά ενός επιστημονικού κειμένου πληροφόρησης και ενός ψευδοεπιστημονικού κειμένου παραπληροφόρησης, να τους εξασκήσει στην αναγνώρισή τους και στη συνέχεια να τους ασκήσει ακόμα περισσότερα στην αξιολόγηση άγνωστων κειμένων. Αρχικά, ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός βλέπουν συχνά χαρακτηριστικά ενός επιστημονικού και ψευδοεπιστημονικού κειμένου. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι τόσο επιστημονικά όσο γλωσσικά και θέματα διατύπωσης. Για παράδειγμα, στο ψευδοεπιστημονικό κείμενο βλέπουμε συχνά υπερβολικές γενικεύσεις που δεν προκύπτουν από δεδομένα, λανθασμένη χρήση επιστημονικής ορολογίας, σφάλματα λογικής και επιχειρήματα που δεν ισχύουν, υπερβολικό τίτλο και γενικά συναισθηματικό και γενικά συναισθηματική χρήση γλώσσας, προσπάθεια για πρόκληση έντονων συναισθημάτων ή έκκληση σε εξωεπιστημονικά αισθήματα. Προτείνεται το συγκεκριμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό μικροπεριβάλλον να χρησιμοποιηθεί σε ομάδες μαθητών. Στη συνέχεια, αυτά τα χαρακτηριστικά θα είναι πάντα διαθέσιμα για το μαθητή και μπορεί να επανέρχεται όποτε θέλει σε αυτά και να τα συμβουλεύεται. Στη συνέχεια, ο μαθητής εκτίθεται σταδιακά σε τρία κείμενα, ένα από ένα ιατρικό περιοδικό, ένα από ένα περιοδικό επιστημονικής εκλαήκευσης και ένα από μία ψευδοεπιστημονική πηγή. Όπως βλέπουμε, το κάθε κείμενο είναι επιλεγμένο, γλωσσικά προσαρμοσμένο και μεταφρασμένο στα ελληνικά και επίσης είναι σπασμένο σε παραγράφους για την ευκολότερη ανάγνωσή του. Ας δούμε. Για παράδειγμα, το ένα κείμενο έχουν όλα ίδιες ερωτήσεις και αποσκοπούν στη σταδιακή εξοικείωση των μαθητών με τα συγκεκριμένα κειμενικά χαρακτηριστικά. Μπορούν να γίνουν είτε σε ομάδες, ή το πρώτο κείμενο μπορεί να γίνει ομαδικά στην τάξη ως μια μορφή επίδειξης με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με διαδικασία. Αρχικά, οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο, βλέπουν πάντα την προέλευσή του που είναι διαθέσιμη και αναφέρουν ποια χαρακτηριστικά επιστημονικού κειμένου εντοπίζουν, ποια χαρακτηριστικά κειμένου παραπληροφόρησης εντοπίζουν, καλούνται να γράψουν χρησιμοποιώντας γραπτή επιχειρηματολογία τρία παραδείγματα από το κείμενο που να υποστηρίζουν τις επιλογές τους, να χαρακτηρίσουν το κείμενο επιστημονικό ή ψευδοεπιστημονικό και να αναφέρουν από πού θεωρούν ότι προέρχονται. Από ένα περιοδικό επιστημονικής έρευνας, δημοσιογραφικό κείμενο ή ψευδοεπιστημονική πηγή. Μπορούν να πάνε κάθε φορά πίσω και να αλλάξουν τις απαντήσεις τους και αυτές οι απαντήσεις δεν αφορούν σε αξιολόγηση, αλλά στοχεύουν στην εξάσκησή τους. Και φυσικά πάντα από εδώ, από τα περιεχόμενα στα αριστερά, μπορούν να πάνε μπροστά και πίσω όπου θέλουν. Προτείνεται, αφού γίνει επεξεργασία κάθε κειμένου σε ομάδες, να γίνεται και συζήτηση και ανάλυση του στην τάξη. Η κύρια δεξιότητα στην οποία σκοπεύει το συγκεκριμένο ψηφιακό μαθησιακό αντικείμενο είναι η καλλιέργεια του κριτικού εγγραμματισμού των μαθητών στις φυσικές επιστήμες και συγκεκριμένα η ικανότητά τους να αξιολογούν την επιστημονική πληροφόρηση με συγκεκριμένα κριτήρια και να ανιχνεύουν την επιστημονική παραπληροφόρηση, που όπως έχει φανεί είναι πάρα πολύ κρίσιμο τη σημερινή εποχή από ζητήματα όπως ο κορονοϊός, τα αντιεμβολιστικά κινήματα, ακόμα και η άρνηση της κλιματικής αλλαγής.
Σε κάθε περίπτωση, καλούνται επίσης να επιστρατεύσουν δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης επιστημονικού κειμένου, δηλαδή εντοπισμού πληροφοριών στα κείμενα, σύγκρισής του είτε με τα κριτήρια που έχουν είτε με τα άλλα στοιχεία του κειμένου και αξιολόγησής τους με βάση την κρίση τους, τα κριτήρια του κειμένου και γενικότερα το επιστημονικό πνεύμα και τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και ορθολογισμό. Αφού ξεκινήσουν με τα 3 είδη κειμένων, οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες με 8 μικρά αποσπάσματα κειμένων. Σε κάθε κείμενο φαίνεται η προέλευση και αφού εργαστούν σε ομάδες, αν όχι με τα 8, με 3 ή με 4 από αυτά, όσα τους ανατεθούν, να τα δουν και για παράδειγμα πηγαίνοντας εδώ στο κείμενο που τους αφορά από την κατάλληλη κουκίδα, για παράδειγμα το κείμενο 6, ας δούμε το κείμενο 6, να το χαρακτηρίσουν ως κείμενο πληροφόρησης ή κείμενο παραπληροφόρησης. Αν δυσκολεύονται, εδώ πέρα μας λέει κάποια δεδομένα κλινικών δοκιμών σε εμβόλια, έχει αναφορές σε επιστημονικές πηγές, μιλάει με επιστημονικά δεδομένα και μιλάει για φορείς επίσημος Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε τη δυνατότητα βοήθειας. Αν πατήσουμε στην information, μας λέει έλεγξε αν γίνεται η αιτιολόγηση ισχυρισμών βάσει δεδομένων και λογικής συνέχειας και γίνεται επαρκής και σαφής αναφορά στις πηγές. Έτσι, ο μαθητής για κάθε συγκεκριμένο κείμενο λαμβάνει ειδική βοήθεια γι' αυτό που θα τον βοηθήσει να καταλάβει αν είναι κείμενο πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης. Αντίστοιχα, για ένα άλλο κείμενο, το κείμενο 2, βλέπουμε έλεγξε αν υπάρχουν αναφορές υπερβολικά στατιστικά δεδομένα που προσπαθούν να προκαλέσουν έντονα συναισθήματα στον αναγνώστη. Έλεγξε αν υπάρχει προσωπικό συμφέρον από τους συντάκτες του κειμένου. Και όντως, μας μιλάει για υπερβολικά μεγάλους αριθμούς επιπλοκών και θανάτων από εμβόλια και για δυνατότητα καταγγελιών των υποτιθέμενων βλαβών σε ένα πρόγραμμα αποζημιώσεων. Μετά από όλα αυτά, η ομάδα μαθητών καλείται να αναφέρει ποιο από τα κείμενα θεωρείται προέρχεται από επιστημονικό περιοδικό, περιοδικό επιστημονικής δημοσιογραφίας ή ψευδοεπιστημονικό κείμενο και να αναφέρει ποια τους φαίνονται πιο αξιόπιστα και λιγότερο αξιόπιστα από όλα.